κόρακα σήμερα που μιλάμε. Όχι, σήμερα. Κάποια πράγματα, Μαρία, γιατί έχουν παραξηγηθεί. Okay. Βγήκα προχθές στο ραδιόφωνο, επειδή υπήρχαν ομιλήσεις και στην υπηρεσία για το θέμα αυτό το επικείμενο με την τροποποίηση και όσον αφορά και την ελεγχόμενη στάθμη σχετική κυκλοφορία. Είπα κάποια πράγματα. Αυτό είναι στην ουσία μια μελέτη που έχει εκπονήσει η υπηρεσία. Και δεν την εκπώνησε ένας μηχανικός ο οποίος έκατσε στο γραφειάκι του και άρχισε να σχεδιάζει στο χαρτί. Σίγουρα υπήρξαν κάποιες επαφές και με την ΤΕΑΝΚΟ, την εταιρεία που έχει ήδη συντάξει, την εταιρεία που έχει συντάξει την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης. Και εγγράφως έστειλαν τις παρατηρήσεις τους ή το τμήμα τροχείας Ιεράπετρας. Και μιλάμε για μια διαβούλευση η οποία δεν ήταν ούτε μια μέρα στο δύο μέρος. Η τροχέα Ιεράπετρας το έκανε 20 μέρες να μας απαντήσει. Και με διάφορους άλλους φορείς. Παζέψαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και συντάξαμε μια μελέτη. Η μελέτη βασίζεται στο πώς θα εξυπηρετηθεί καλύτερα η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μετά τις πεζοδρομήσεις που έχουν αρχίσει να γίνουν στο κέντρο της πόλης και αναφέρουμε στο πεζοδρόμιο της Κόθρη. Λοιπόν, θα σας δίνω τώρα ένα ιστορικό πώς ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Αυτό λοιπόν που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία είναι επί της ουσίας ένας μπούζουλας, μια βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα κάτσουμε όλοι και θα κουβεντιάσουμε και θα ζητήσουμε και θα να συζητήσουμε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση. Δεν είναι κάτι οριστικό. Α, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Προτάσεις είναι. Και επειδή προχθές πήγα σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και ανέλησα έτσι, είπα δύο πράγματα και βγήκαν στη φόρα κάποιες φωτοτυπίες, κάποιες σημειώσεις δικές μου προσωπικές που κρατούσα εκείνη την ώρα για να θυμάμαι κάποια πράγματα που δεν είναι φυσικά αυτή ήταν η οριστική μελέτη και κυκλοφόρησα μάλιστα και στο διαδίκτυο και έμαθα ότι τις τυπώνει ο κόσμος και κάθεται και γυρίζει από εδώ και από εκεί σχολιάζει. Εχθές δυστυχώς λόγω του γεγονότος που είχαμε το ΤΕΙ, ενώ είχα έτοιμο στο γραφείο μου ένα δελτίο τύπου να βγει στην επίσημα σελίδα του Δήμου για να διευκρινίσω αυτά τα πράγματα που σας λέω σήμερα, λόγω της ιστορίας που είχαμε τότε, δεν βγήκε και θα βγει σήμερα το δελτίο τύπου από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Μάλιστα. Αλλά να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα. Είναι μια βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα κάτσουμε όλοι μαζί, οι φορείς και η εταιρεία που έχει συντάξει τη μελέτη, αφού θα τις πούμε τις παρατηρήσεις μας, να δώσουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση που να εξυπηρετηθεί η κίνηση των οχημάτων στην πόλη. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Μάλιστα. Άρα δηλαδή οι σημειώσεις σας βγήκαν στο διαδίκτυο, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δεν είναι οριστικά αυτά που έχουν. Όχι, βέβαια, δεν είναι αυτό οριστικά λέτε. Αυτά. Δεν είναι οριστικά αυτά. Είναι όμως, πρέπει όμως να έχουμε ένα μπούσουλα πώς θα κινηθούμε, μια βάση. Δηλαδή και εγώ προσωπικά, να με ρωτήσετε, έχω ενστάσεις όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα θέματα. Μάλιστα. Είτε με την πρόσβαση στην είσοδο προς την πόλη μέσα, ένα πράγμα που κουβεντιάζεται πολύ από ό,τι γνωρίζω και λέμε για την εκτροπή της κίνησης από την οδό για να ακούει, για να κατεβαίνει την παγωμένου κάτω, είτε την αντιδρόμη της Κοθή, όλα αυτά τα δούμε. Και εγώ προσωπικά έχω κάποιες αστάσεις. Αλλά αυτά όλα. Δηλαδή αυτό δεν χωράνε τα αυτοκίνητα εκεί και τη δήμαρχη. Κύριε Λουτσέτη. Ο κύριος Σασπαδάκης θέλει να σε ρωτήσει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Εμείς τα άτομα τα οποία ζούμε και εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης, γι' αυτό βλέποντας αυτά τα σχέδια αντιδρούμε. Δεν θέλουμε να αντιδράσουμε εκ των υστέρων. Θέλουμε εσείς, αφού θέλετε να λάβετε υπόψη σας κάποια δεδομένα, λάβετε και αυτό, ότι υπάρχει μια καθολική αντίδραση όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται και στον πεζόδρομο και στην οδό Κόρακα. Οπότε εσείς με τους μελετητές και με όλους αυτούς που θα μιλήσετε, εξηγήστε τους ότι υπάρχει αντίδραση του κόσμου. Γιατί εμείς δεν νομίζω να ξέρει καλύτερα κανένας από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο δρόμο και πόσο πολύ θα καταστρέψει κυριολεκτικά την πλατεία αυτή που θέλετε εσείς να αναδείξετε μια τέτοια αντιστροφή της πορείας. Γιάννη μου, το είπες ακριβώς την σωστή κουβέντα τώρα. Εμείς είμαστε αυτοί που θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε τη βέλτιστη λύση. Ούτε τα μελετητικά γραφεία θα δώσουν λύσεις, ούτε κανένας άλλος. Εμείς ζούμε στην πόλη αυτή, εμείς θα τα βάλουμε κάτω, εμείς θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Ακριβώς. Το μελετητικό εμείς... γραφείο το κάνω τι εγώ. Και εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε το δικό σας έργο. Και να επισημάνουμε αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε όλοι μαζί, δεν ακούγεται ο αντιδήμαρχος. Το μελετητικό γραφείο διαφωνώ σε αυτό που λες. Κάποια θεματάκια, λεπτομέρειες που ίσως εμείς να μην τα έχουμε ενημερωθεί.
Δήμαρχε, διαφωνόμανο στο ότι... Μισό, δεν ακουγόμαστε όλοι, κύριε Αντιδήμαρχε. Κάτι για να μην απαντάτε. Ο κύριος Μαρκόπουλος έχει αντιδράσει αυτά, έχει άλλη άποψη πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ασπραδάκης. Τους ειδικούς εγώ τους σέβομαι, Μανώλη. Ειλικρινά το λέω αυτό. Δηλαδή, η αλλαγή κάθε μεγάλης αρτηρίας, μιλάμε για μεγάλη αρτηρία, κάθε αλλαγή δεν είναι μόνο ότι λειτουργεί το τοπικό που ξέρει ο κόσμος, ενδιαφέρεται για το χώρο του το τοπικό. Τι επίδραση θα έχει όμως παράπλευρα, δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ ούτε εγώ. Γι' αυτό λέω η μελετητική ομάδα κατεβαίνει κάτω και σου λέει ότι τα δεδομένα είναι αυτά. Μετρούσανε, Μανώλη, τις κυκλοφορίες πάρα πολύ καιρό για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη. Εγώ δεν παρενέβη, μπορεί να λέει κάποιος σαχλαμάρες, δεν παρενέβη πουθενά. Έτσι. Αυτό λοιπόν, εμάζεψες κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες το τραπέζι πρώτα η τεχνική υπηρεσία με σένα και με όλους τους άλλους τα βάζετε κάτω, θα σας πει το μελετητικό γραφείο ότι κοιτάξτε να δείτε αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε επίδραση από εδώ, θα έχουμε επίδραση από εκεί, το ένα και το άλλο. Αυτά λοιπόν τα βάζεις κάτω και λες εμείς θέλουμε να μας κάνεις αυτό. Ωραία, δηλαδή είναι πολύ απλά. Δεν τους πετάμε στον ΚΕΑΔΑ τους μελετητές γιατί ξέρουμε εμείς καλύτερα από αυτούς. Εντάξει, μπορούμε να πούμε τα προβλήματά μας και αυτοί θα τα λάβουν υπόψη. Μάνο, λέω εγώ. Έτσι, άκουμε, Μάνο, άκουμε. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Σε ένα μικρό σημείο έχω την αίσθησή μου. Δηλαδή, είναι όπως λες, κάναμε μια διεργασία, βγάλαμε αυτό που βγάλαμε. Γιατί να μην το συζητήσουμε και οι πολίτες να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζεμένα και να στείλουμε παιδιά αυτόν τον πακέτο. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε ότι δεν μας εξυπηρετεί αντιδρόμηση ή να αλλάξουμε κάτι. Κάθε πέντε χρόνια, αρκεί να είχε εφαρμοστεί, αλλά κάθε πέντε χρόνια. Γίνεται μια ανανέωση της κυκλοφοριακής μελέτης, τα προβλήματα που έρχονται. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Προφανώς και η άποψή τους είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο, είναι σοβαρή και πρέπει να την ακούσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό που έβγαλε τώρα η υπηρεσία το οριστικό για να τους πάω να πούμε. Όχι, μα το είπα. Το είπα ότι δεν το είπα και στον Γιάννη. Αυτό ήταν μια ιδέα, δεν είναι οριστικό. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι να διαβουλευτούμε αυτές τουλάχιστον τις δύο συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας και της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Ρυθμίσεων, που είναι γνωμοδοτικές αποφάσεις, γνωμοδοτικά είναι τα όργανα αυτά συγκεκριμένα. Ναι. Και αν θέλετε την άποψή μου, να πάμε μετά. Αφού θα έχουμε μαζέψει και θα έχουμε κάνει και τις τροποποιήσεις που θα ίσως να προκληθούν από αυτές τις δύο συναντήσεις, να πάμε μετά με τα στοιχεία τα επικαιροποιημένα στην. Στην εταιρεία για να μας πει και αυτή την άποψή της. Αυτή είναι η άποψή της. Οπότε δεν είναι τίποτα δηλαδή οριστικό. Θα ξεκινήσει διαβούλευση, λέτε κύριε Αντιδήμαρχε, συζήτηση επί των θεμάτων. Να ξεκινήσει διαβούλευση, να τρέξει λίγο διαδικασία. Ποιο είναι το άγχος μου εμένα προσωπικά. Ότι πλησιάζει καλοκαιρινή σεζόν. Τώρα τα οχήματα που εισέρχονται στην πόλη είναι περιορισμένα σε σχέση με τον κόσμο που θα έρθει το καλοκαίρι. Να ξετρέξουμε λοιπόν τη διαδικασία, να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα αυτές οι δύο συγκεντρώσεις. Βέβαια δεν ξέρω αν προγράμμα. Σήμερα είχε αναβληθεί αυτή η συνάντηση. Να κάνουμε διαδικασία που δεν συμφωνώ με τον Μάνο, να κάνουμε διαδικασία με την ΤΕΚΟ και να πάμε μετά στις άλλες δύο επιτροπές που είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσουν λίγο διαδικασίες να προλάβουμε την. Δεν προλαβαίνεις φέτος, αλλά τουλάχιστον αν έχεις την απόφαση. Κάνεις. Άρα δεν θα είναι φέτος αυτές οι αλλαγές κυκλοφορία. Θα γίνει αλλαλούν στο Δήμο. Λίγο δύσκολο να κάνεις αυτού του είδους αλλαγές, αν τις κάνεις. Αλλά τουλάχιστον. Όταν μπει η σήμανση, μάλλον γιατί έχουμε και την προμήθεια των σημάτων, όταν μπει η σήμανση για τον επισκέπτη, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα αλλαλούν. Εντάξει, τέλος πάντων. Γιατί θεωρώ ότι όπως είναι τώρα το. Θα έχουμε μια δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Με την πεζοδρόμηση της Κωστή θα έχουμε το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε προλάβει καλοκαιρινή σεζόν τώρα με πολλά οχήματα στην πόλη μέσα για να το διαπιστώσουμε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό πάντως, έτσι και η δρομολογική ιστορία και να θυμίσω βέβαια ότι είμαστε από τους δήμους που έχουμε επιλεγεί, ένας από τους 150 δήμους που έχουμε επιλεγεί και μάλιστα θα χρηματοδοτούμε και με 35.000 ευρώ και αφορά για τις μελέτες για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που είναι μελέτες στην ουσία που είναι επικεντρωμένες στον άνθρωπο και όχι στο αυτοκίνητο.
Είναι μελέτες οι οποίες εμείς, βέβαια, η μελέτη δική μας κυκλοφοριακή έχει αρκετά από τα στοιχεία που προβλέπουν αυτά τα σχέδια, όπως οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι. Και στην ουσία θα γίνει επικαιροποίηση. Και αυτοί πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, να γίνει ολοκληρωμένη η κατάσταση των ποδηλατόδρομων. Επειδή το λέω αυτό, επειδή γίνεται πάρα πολύ λόγος για τα οχήματα στο κέντρο της πόλης. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η μελέτη που θα έρθει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, αυτά να δείτε σε κάποιο γραφείο, η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο, γενικά στα κέντρα της πόλης, τα περιορίζει πάρα πολύ. Έτσι πρέπει. Έτσι, και εκτός από αυτό, θα προβλέπει και συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, προκειμένου αυτή η μελέτη να μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη και στην πράξη. Και θα είναι στην ουσία το εργαλείο το οποίο θα έχει στα χέρια του ο κάθε Δήμος που θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για χρηματοδοτικά προγράμματα που θα βγουν στο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, αυτά. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος, δηλαδή, και αρχίσει να μπερδευτεί. Θα βγει πάνω και σήμερα ένα δελτίο τύπου από το Δήμο που θα λέει αυτά τα πράγματα. Να μην ανησυχεί ο κόσμος, δεν είναι τίποτα τελειωμένο, δεν είναι τίποτα καθορισμένο εξ αρχή. Το κατανοήσαμε. Είναι ακριβώς μια βάση δεδομένων που θα προβλέψουμε για να βρούμε την Να ρωτήσω τώρα για την πεζοδρόμηση της πλατείας εδώ. Υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε, αντιδράσεις και έχουν φτάσει στα αυτιά σας, έτσι. Ζητούν και ξέρω πολύ καλά ότι μαζεύονται κάποιες υπογραφές, έτσι δεν είναι, Γιάννη Ασπαράκη, προκειμένου να ξανασυζητηθεί το θέμα του πεζόδρομου εδώ, του νέου πεζόδρομου, διότι πιστεύουν ότι έτσι θάβεται η πλατεία, πέφτει ο τζίρος νεκρών. Δηλαδή και εσείς το βλέπετε, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος κάποιες μέρες στην πλατεία, μόνο μηχανάκια και, πώς το λένε, και αυτοκίνητα μπαίνουν στον πεζόδρομο ή στην παραλία εδώ, στο παραλιακό πεζόδρομο. Είστε διατεθειμένοι να γίνει συζήτηση, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό, γιατί ζητούν ήπιας κυκλοφορίες, αν τα λέω σωστά, ο δρόμος εδώ της... Αν θέλουμε το αίτημα με τις υπογραφές, προφανώς θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα εκφράσω αυτή τη στιγμή την προσωπική μου άποψη. Ναι. Δεν θεωρώ ότι η πεζοδρόμηση της πλατείας είναι αυτή που έχει επιφέρει την αδράνεια της αγοράς στην πόλη της Ιεράπεδας. Άλλοι είναι οι λόγοι που έχουν επιφέρει την αδράνεια στην αγορά της πόλης της Ιεράπεδας και πρέπει να το ψάξουν άλλοι, δεν θα το ψάξω εγώ. Πάντως, όχι η πλατεία. Έτσι. Και μην μου πείτε, σε ποια σύγχρονη πόλη, ποια είναι τα μαζιά που δουλεύουν. Αυτά που δουλεύουν περιφερειακά ή αυτά που δουλεύουν στους πεζοδρόμους. Έτσι. Ναι. Εδώ κουβεντιάζω αυτό. Εγώ είμαι κάθος και επαναλαμβάνω, είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Ναι. Τώρα, προφανώς και αν έρθει το αίτημα των δημοτών στο Δήμο, θα γίνει κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ας πάρει τις αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα συζητηθεί, δηλαδή να σας πούνε τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, τα παράπονά τους. Είναι εδώ ο κ. Σπαράκης, σας ακούει. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι γι' αυτό. Γιατί είναι ένα που αντιδράει. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, αν όχι όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο του πεζόδρομου και της πλατείας, έχουν αντίθετη άποψη. Νομίζω ότι θα πρέπει ο Δήμος να λάβει σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις αυτού του κόσμου και να βρεθεί πραγματικά η λύση στο πρόβλημα, η πιο ιδανική, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που γενικώς περνάει η αγορά. Πάντως, κυρία Τσαγκαράκη, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, σας ακούω. Όλα αυτά μέχρι τώρα είναι φήμες. Εγώ εδώ στο γραφείο μου δεν έχω τίποτα επίσημο. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή η αντίδραση του κόσμου, ναι, όλοι αντιδρούν. Ποιοι αντιδρούν? Επίσημα λέμε, μα ακούγεται. Ωραία, ακούμε. Πού είναι τα χαρτιά? Μάλιστα. Δεν έχει έρθει κανένα αίτημα από κανένα δημότιο εδώ πέρα στο γραφείο. Μάλιστα. Όσο νούπρο θα φτάσουμε. Είναι ο κύριος Ασπραδάκης εδώ που έχει αυτό το ρόλο σήμερα του αντιδράστου. Δεν το αφισβητώ ότι υπάρχουν, αλλά να έρθουν με τους ογιατάφτα, να φέρουν κάποιο αίτημα, να δούμε τι συγκεκριμένα αιτήματα υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε και θα τα ξαναπούμε, έτσι κι αλλιώς δεν τελείωσε και η δημοτική κοινότητα συνεδριάζει, αναβλήθηκε για σήμερα, που ήταν και άλλα θέματα που... Ναι, το θέμα του ΤΕΗ είναι το πρώτο, έτσι κι αλλιώς, βασικό. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε.
και μόνο η απάντηση του κυρίου Λουτσέτη ότι σήμερα δεν υπάρχει το πρόβλημα, επειδή υπάρχει, υπάρχει το αύριο όμως, και το αύριο είναι αυτό που μας ανησυχεί, γι' αυτό το λόγο είμαστε stand-by όλοι, να δούμε πώς θα αντιδράσουμε και με ποιο τρόπο τυχόν εφαρμογές που θα γίνουν στην αλλαγή της κυκλοφορίας, πώς θα αντιδράσουμε όλοι εμείς οι οποίοι θεωρούμε ότι θυγόμαστε από αυτό το μέτρο. Άλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Θα τον έχουμε και μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαβουλεύσεις. Να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε εξηγήσεις. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το αύριο. Δεν είναι δηλαδή έτσι όπως τα παρουσιάστηκαν οι χάρτες, είναι προτάσεις. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ούτε για αυτά που λέμε για την κόρακα. Μαρία, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπεις κάτι. Εμένα θα ρωτήσεις. Ναι, αρωτώ. Βλέπεις το ίντερνετ, ανοίγεις το ίντερνετ και βλέπεις κάποιους χάρτες, τους οποίους δεν τους έχω φτιάξει εγώ, σίγουρα δεν τις έχει φτιάξει ο εγγονός μου, κάποιος τις έχει φτιάξει. Έτσι. Εμείς δεν θα πρέπει να διερωτηθούμε, να το ψάξουμε, να κάνουμε μια ερώτηση παραπάνω? Νομίζω ότι η αντίδραση του κόσμου είναι λογική. Σωστά. Είναι λογική. Μα είδατε ότι σε η διάψευση μας χαλαρώνει μέχρι το κομμάτι που αναφέρει. Ωραία. Το σήμερα, το αύριο. Θα συζητήσετε. Για να κουβεντιάσουμε. Έτσι, ένα μπούσουλα. Ναι, έχουμε τόσα να συζητήσουμε, αλλά το ΤΕΙ είναι ένα πολύ καλό θέμα. Και όχι μόνο επίσης, είναι πολύ καλό θέμα το ότι όπου να είναι θα ξαναρχίσουν οι ανασκαφές στο Αρχαίο Θέατρο. Εκεί με ενδιαφέρει εμένα, Μαρία, και εμένα με έβαλες τώρα στα βαθιά εδώ. Θα σε έβαλε στα βαθιά. Εγώ θέλω εκεί ασχολούμαι και έχω ηρεμήσει από αυτά. Είναι το αγαπημένο σας θέμα. Το αγαπημένο. Το ξέρω. Και δεν είναι ευκαιρία να υποφεληθούμε την παρουσία του. Να μας πει κάποια κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ναι, τώρα νομίζω ότι θα κουράσουμε μετά. Νομίζω ότι θέλει για το αρχαίο θέατρο. Νομίζω ότι πρέπει εδώ, να κάνουμε μία εκπομπή. Μία εκπομπή μόνο για το. Θα έρθετε μόνο για αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Ναι, έχουμε πάντως. Δηλαδή με το που ξεκινήσουν οι ανασκαφές. Ναι. Θέλω να τα πούμε, να βγάλουμε και φωτογραφικό υλικό να δούνε και οι. Φωτογραφικό, μα επιτρέπει μας κάποια αυτά, πράγματα να φωτογραφίζουν. Ναι, αυτά που μπορούμε. Αλλά να τα βγάλεις το. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τις αναδασώσεις. Εκεί στα Λιβάδια. Δεν γνωρίζετε. Όπως φορά τα άκουσα εκεί στα Λιβάδια. Αναδασωτέα γυρίσετε αυτό η περιοχή εκεί. Αυτό θα ήθελα εγώ να ρωτήσω. Δάσος υπήρχε εκεί, εδώ δεν θυμάμαι. Δάσος υπήρχε. Τέλος πάντων. Εκεί στη Σκυλιός και πάνω ήδη υπήρχε δάσος. Δεν το θυμάμαι. Αναδασωτέα. Κοίταξε, όπου ακούω εγώ αναδάσωση, ναι. Εμένα μου αρέσει. Εσάς αρέσει η αναδάσωση. Αλλά υπήρχε δάσος εκεί. Έχει σπίτια, έχει δίκιο. Είναι πιο παλιός. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε. Εγώ ξέρω ότι τα Λιβάδια. Ναι. Τα Λιβάδια είναι μια περιοχή. Ναι. Μια περιοχή η οποία δεν θυμάμαι να είχε κάποιο δάσος. Και άμα λένε αναδάσωση, υπάρχουν φαίνεται κάποια μέρη. Στα πλάγια μπορεί να υπήρχε. Δεν το ξέρω το θέμα, Μαρία. Εντάξει, ας το δούμε, γιατί υπάρχει κάποια σκοπιμότητα προφανώς για να γίνει. Θα δούμε τι. Αλμυρίκια θυμάμαι εγώ και υπήρχαν. Θα τα ξαναφυτέψουμε, Γιάννη. Λοιπόν, ωραία. Να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, να τους ευχαριστήσουμε που επικοινώνησαν εδώ μαζί μας. Τα θέματα αυτά, τα πολύ μεγάλα και σοβαρά της πόλης, αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα, ξεσηκώνοντας κιόλας, να θυμηθούμε τι έγινε με το πρώτο εργάτη, να ακούσουμε και τη φωνή της πλατείας. Και χαίρομαι που και ο κύριος Λουτσέτης, ο αντιδήμαρχος, είπε. Και με καλή διάθεση, βάζοντας το προσωπικό συμφέρον στην αυτή της πόλης, μια φορά. Παιδί μου. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη η καιρή και καταλαβαίνουμε. Να γίνουμε και καλά παιδιά στις κυκλοφορίες όλοι μας, διότι έχουμε συνηθίσει να έχουμε το αυτοκίνητο στην πόρτα μας, να έχουμε στην πόρτα του καταστήματος, όλα αυτά, και να περπατάμε λιγάκι περισσότερο από ότι αυτά, Μαρία, τα είχα ζήσει, τα έλεγα και τα ξαναλέω. Και ας ξαναφτιάξουμε τον πεζόδρομο στην παραλία, αυτόν που ξηλώσαμε, είναι καιρός να ξαναγίνει. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση να περνάμε. Εννοείται στην κάτω παραλία αυτό το ξύλινο. Αυτό που ξύλινο ήταν εσωτερικά. Ναι, το κατάλαβα κιόλα. Χρησίμευε πάρα πολύ. Αλλά ναι, πονάει πόδι, κόβο κεφάλι, είναι λάθος. Αλλά είχε κάτι τρυπάρες, πέφταμε μέσα. Γιατί δεν γίνεται συντήρηση, είναι συντήρηση. Άμος είναι από κάτω, δεν σου επιτρέπει. Με την ίδια λογική, Μαρία, και οι δρόμοι που είναι γεμάτο λακκούβες, δεν πρέπει να περνάνε αυτοκίνητα.
Έτσι, γιατί θα γίνουν μεγαλύτερες λακκούβες. Εντάξει, εγώ όποτε δω λακκούβα παίρνω κατευθείαν το συνεργείο. Ναι. Δεν ασχολούμαι με το Δήμα. Ναι. Παίρνω τον Νεκτάρι και του λέω πήγαινε εκεί. Έχει μια λακκούβα, βρίξε το ασφαλτικό από πάνω και το κάνει. Το κάνει ο άνθρωπος. Αυτό χρειάζεται να γίνεται. Ναι. Αυτό χρειάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές αποκρίες. Ναι, σωστό. Καλές αποκρίες.